Οι παραστάσεις του 60ου Φεστιβάλ Φιλίππων, Ιων, Μία εκδοχή για δύο πρόσωπα και Ιω, θα παρουσιαστούν Τετάρτη 9 Αυγούστου, ενώ οι παραστάσεις Οι Δίπος Δοκιμές κάτω από την προσωπίδα Ένα Κενό και Οι Δίπους Τύρανος Χωρικά θα παρουσιαστούν την 5η 10 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων ως αποτέλεσμα του εντατικού εργαστηρίου ΚΑΜΠ που ξεκίνησε στην περιοχή των Κρινίδων στις 20 Ιουλίου. Τιμόμενο πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τρεζόπουλος. Και σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ περήφανη που συνένεσα στην ιδέα του Θοδωρή του Γκόνη να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ Φιλίππων με ένα comeback στα παλιά. Γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων ξεκίνησε μαζί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την εποχή που ήμουν πιτσιρίκη, ακόμη ερχόταν το Κρατικό Θέατρο, σπουδαίοι ηθοποιοί. Και βέβαια μαθητές που γίναν σήμερα σπουδαίοι ηθοποιοί. Πλησιάζουμε στην σημαντική στιγμή του φεστιβάλ, στη δική του ευθύνη, στη δική του καλλιέργεια, στην καλλιέργεια του κάμπου των Φιλίππων. Είμαστε ένα πραγματικό φεστιβάλ. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε στήσει αυτό το κάμπ, αυτή τη συνάντηση και όλα κυλούν πολύ καλά σαν το λάδι πάνω στο νερό. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη Δήμαρχο που όταν της ανακοίνωσε αυτή τη σκέψη είπε κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Ξέρετε, εγώ ζώντας αρκετά χρόνια με την αυτοδιοίκηση πλάι μου, δεν σε εγκαρδιώνουν εύκολα, δεν σου λένε ναι, δεν σου λένε προχώρα, δεν σου λένε σίγουρα, σου λένε να δούμε, πιθανόν, ίσως, γιατί όχι, κάτι τέτοια. Εδώ ακριβώς άκουσα το αντίθετο, προχώρησε. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ένα μεγάλο καλωσόρισμα σε όλους τους ανθρώπους στους οποίους εμπιστεύθηκε ο Θοδωρής ο Γκόνης και το 60ο Φεστιβάλ για την παρουσία τους στην Καβάλα και για το γεγονός ότι θα δώσουν την δυνατότητα σε όλους εμάς, πολύ περισσότερο δε στους κατοίκους του πρώην Δήμου Φιλίππων, να ξαναζήσουν το φεστιβάλ το δικό τους, το φεστιβάλ το δικό μας το φεστιβάλ, το φεστιβάλ όλων των Ελλήνων, όπως το χαρακτηρίζω εγώ προσωπικά, γυρνώντας αρκετές δεκαετίες πίσω. Να σημειωθεί πως η παράσταση Λυσιστράτη που ανεβαίνει στο Θέατρο των Φιλίππων το βράδυ της Παρασκευής είναι sold out σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΠΘ, Πέτρο Πετρόπουλο.